Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΜ Εικόνου, τον Θεοφύλακτο Παπαχατουρίδη. Coach, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ομάδας, πιστική εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες. Ένα γκολ μόνο, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά η ομάδα, εκτός ότι πήρε μια πανάξια νίκη, έδειξε ότι και τις δυνατότητες της. Ναι, δεν ήταν η μοναδική καλή εμφάνιση που κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν καλοί σε γενικές γραμμές. Ακόμα και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανελλαδικό δείξαμε πολύ καλά στοιχεία, άσχετα αν χάθηκε το παιχνίδι. Κάτι που δικαιούμασταν παραπάνω από την ισοπαλία, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πέρα από εκεί, για το σημερινό παιχνίδι, οι πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές, θα έλεγα ότι ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά στο πλάνο. Ήμασταν σφιχτοί, είχαμε καλή συνοχή, είχαμε αγωνιστικότητα, ακολουθήσανε το σύστημα. Και πέρα από εκεί είχαμε και πάρα πολύ απόδοση, πάρα πολύ καλή απόδοση σε όλες τις γραμμές. Ναι, σε γενικές γραμμές, βάσει εικόνας και ευκαιριών, θεωρούμε ότι δίκαια κερδίσαμε, αν και θα έλεγα ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω από το ένα γκολ. Αυτό θέλω να πω. Η επόμενη ερώτηση ήταν ότι νομίζω ότι από την εμφάνιση της ομάδας θεωρώ ότι είναι πολύ φτωχό το 1-0 μπροστά σε αυτή την εμφάνιση που είδαμε της ΑΕΜ Εικόνου. Ναι, τα περισσότερα γκολ σίγουρα θα δίνανε μεγαλύτερη και καλύτερη ψυχολογία στην ομάδα. Αλλά πέρα από εκεί, είτε 1-0 κερδίσει, είτε 2 είτε 3, παίρνει του 3 πόντου. Αλλά καθαρά για ψυχολογικού λόγου και για την αγωνιστικότητα και τι ευκαιρίε που δημιουργήσανε τα παιδιά, θεωρώ ότι δικαιούτησαν τουλάχιστον ένα γκολ ακόμα. Θα έλεγα ότι ήταν λίγο. Και τώρα, μετά τις δύο αυτές νίκες, μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα έχει αρχίσει, έχει αποκτήσει ψυχολογία, έχει αποκτήσει την νοοτροπία του νικητή. Οπότε, σιγά σιγά μπορούμε να περιμένουμε να ανέβει κι άλλο βασική βαθμολογία η ΑΕΜ Εικόνου. Κοιτάξτε, δεν χρειάζονταν αυτό το παιχνίδι τώρα για να δημιουργηθεί αυτό το θέμα που λέτε. Από την αρχή της προετοιμασίας, θα έλεγα, η ομάδα είναι δομημένη σωστά. Έχουμε δυνατότητες, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή, έχει πολλά παιχνίδια ακόμα, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, παιχνίδι με παιχνίδι θα δούμε και η ομάδα που μπορεί να φτάσει, αλλά σε γενικές γραμμές κρατάμε μικρό καλάθι, δουλεύουμε και από τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται στα θέλω του τεχνικού team, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και περιμένουμε περισσότερα πράγματα γιατί οι δυνατότητες από την προετοιμασία ήταν ελπιδοφόρες πολύ. Θεωρούμε ότι θα συνεχίσουν έτσι τα παιδιά. Μπράβο τους και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής εικόνα των παιδιών. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε.